Καλημέρα, παρόλο τον άσχημο καιρό, παρόλο τις δουλειές που έχουμε, γιατί είναι μια εργάσιμη μέρα σήμερα. Σας ακούσαμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Όλα όσα είπατε καταγράφηκαν και όλα όσα περιμένουν και άλλες προτάσεις στο μέλλον. Εγώ θα πω δύο-τρία πράγματα. Ο Γιώργος είναι αυτός που πρέπει να δεσμευτεί τα ορίζοντα και πότε πρέπει να γίνουν. Εγώ απλά θα πω ότι εμείς θα συνεχίσουμε αυτό που αφήσαμε πριν από τρία χρόνια. Δηλαδή, με τους περισσότερους ανθρώπους έχουμε ξανασυνεργαστεί, με άλλους δεν έχουμε συνεργαστεί, αλλά έχουν ακούσει πάνω κάτω τον τρόπο που δουλεύαμε και το πώς, τι αντίληψη είχαμε. Αυτό που είχαμε καταφέρει σαν δημοτικός οργανισμός άθλησης ήταν να έχουμε μια δομή, δηλαδή οι αθλητικές εγκαταστάσεις όλες να είναι την υποπτία του Δήμου και να είναι υπεύθυνος ο Δήμος στην ουσία για τη συντήρηση. Δεν μπορεί να είναι ο κάθε υπεύθυνος ή ο κάθε παράγοντας να έχει το άγχος των παιδιών, να έχει το άγχος της ομάδας, να έχει το άγχος το να βάψει τον τοίχο ή να το συντηρήσει οτιδήποτε. Αυτά είναι υποχρεώσεις του Δήμου και είναι δεδομένο. Αυτό είχαμε πετύχει τουλάχιστον στο Δήμο της ΚΟ και αυτό θα συνεχιστεί από εδώ και πέρα, αν εφόσον είμαστε στη Δημοτική Αρχή. Αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που το ήταν. Τώρα, ως χώροι, το ότι έχουμε ανάγκη από χώρους, έχουμε ανάγκη, τους γνωρίζουμε. Είναι καταγεγραμμένο. Εγώ την πρώτη μέρα που είχα αναλάβει και πριν αναλάβω, όλοι μου λέγανε όλοι από το δημοτικό ότι το παλιό στάδιο Ανταγόρα είναι αναγκαίο. Είχε έρθει το πλήρωμα του χρόνου, είχαμε βρει και τα λεφτά που είναι το πιο σημαντικό σε αυτές τις συνθήκες. Δυστυχώς, παρόλο την αγωνία μου και παρόλο το τρέξιμο που κάναμε και στις τεχνικές υπηρεσίες και ανθρώποι του Δήμου και εμείς και από την πλευρά του ΔΟΑ να το προλάβουμε, να υπογράψουμε τουλάχιστον, να έχουμε μια δεσμευτική, να είναι δεσμευτικό για οποιονδήποτε θα αναλάβανε μετά να το συνεχίσει. Δυστυχώς, δεν το καταφέραμε. Και από την άλλη, βλέπω ότι αυτό γίνεται και στον Ιερό Δήμο και για τις υπόλοιπες αθλητικές εγκαταστάσεις όλου του νησιού. Βεβαίως, όταν μιλάμε το να γίνουν οι αθλητικές εγκαταστάσεις, να ξαναγίνουν οι δημοτικές εγκαταστάσεις, δεν λέμε τοποθετούμε ανατάμπητα στην κατάμενα και έλυση το πρόβλημα. Άμα δεν γίνουν αποδυτήρια, άμα δεν υπάρχουν οι κανόνες, οι βασικές συνθήκες, έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν επίσημοι αγώνες εκεί μέσα, δεν είναι δωρεάν να γίνει ένα ακόμα γήπεδο μόνο και μόνο για να κάνουν προπόνηση τα παιδιά. Οπότε έχουμε καταγράψει, ξέρουμε πάνω κάτω τις υποδομές που χρειάζονται. Είναι αναγκαίο το προπονητήριο, ένα δεύτερο γήπεδο μπάσκετ. Εμείς το είχαμε ξεκινήσει. Βεβαίως είχαμε μείνει στη μελέτη και είχαμε μείνει με το σκεπτικό ότι. Στο Δήμο ΚΟ, σαν πρώην Δήμο ΚΟ. Είχαμε ξεκινήσει, είχαμε προβλέψει μια μελέτη να γίνει εκεί γύρω προς το Τικάκι, εκεί ήταν ένα χωράφι της ΚΟ, του Δήμου της ΚΟ, αν του ΚΟ μπορούσε να γίνει. Βεβαίως μας πρόλαβε ο Δήμος και ευτυχώς μας πρόλαβε για να μπορούμε να το κάνουμε κάπου πιο έξω προς τα χωριά. Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και το κολυμβητήριο. Με το κολυμβητήριο που άκουσα πολλούς να το λένε. Η μελέτη ήταν για ανοιχτό, ήταν μόνο για ανοιχτό. Ποτέ δεν λέγαμε για. Η μελέτη προϋπήρχε, μας είχε παραχωρηθεί το ακίνητο το συγκεκριμένο μόνο για να γίνει κολυμβητήριο. Για τίποτα άλλο. Από τη χρηματική υπηρεσία του Δημοσίου. Όπως επίσης είχαμε και τα λεφτά. 1.700 από το Αθήνα 2004. Είχαμε τα λεφτά, δεν ήταν δικά μας. Δυστυχώς δεν έγινε για τις ενστάσεις και για τα διάφορα λεφτά. Όταν έρθει και αυτό πάλι το πλήρωμα του χρόνου και από τη στιγμή που καλυφθούν όλες, πιστεύω, οι περισσότερες ανάγκες, γιατί ποτέ δεν μπορούσαν να καλυφθούν όλες από υποδομές, θα γίνει και αυτό ίσως σε κάποιο άλλο μέρος του νησιού. Ίσως ή σίγουρα. Ότι θα γίνει. Ότι θα γίνει ή θα γίνει εκεί. Ότι θα γίνει αλλού. Γιατί ίσως. Η ΚΟΣ είναι κόστορα. Δεν είναι δήμος της ΚΟΣ. Αυτό. Να μην γίνονται όλα αυτό. Να πάμε και λίγο παρά έξω. Να μην γίνονται. Αυτό είναι αποφασίσουμε. Αυτή δεν είναι η βασική ιδέα. Να μην γίνονται το νησί. Αυτή είναι η βασική ιδέα. Σας είπα δεσμεύσει να τις κάνω Γιώργο, δεν τις κάνω εγώ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ο στόχος μας είναι ένας, η στήριξη των αθλητικών σωματείων και οικονομικά όσο μπορούμε και το είπε πολύ καλά ο κ. Μανούσοφλου ότι ναι, ισχύει η νομοθεσία 1,5% επί του προϋπολογισμού να πηγαίνει σε αθλητικά και σε πολιτιστικά σωματεία. Εμείς όταν είμαστε δημοτική αρχή, το μεγαλύτερο κομμάτι, το κομμάτι του λέοντος, πηγαίνει σε αθλητικά σωματεία. Βεβαίως, δεν είναι ότι τα δίνουμε εμείς, πρέπει να τα εγκρίνει και ο Επίτροπος. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες όπου πολλοί μπορούν, πολλοί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις διαδικασίες. Εμείς προσπαθήσαμε όσο μπορούμε περισσότερο να τα παίρνουμε όλα τα αθλητικά σωματεία αυτά τα χρήματα. Επάνω σε αυτό, 1,5% θα κινηθούμε. Τώρα τα λεφτά που δίνει ο Δήμος είναι ψίχουλα κατά τη γνώμη μου σε σχέση με τον τωρινό προϋπολογισμό όπου είναι ενός ενίου νησιού, ενός ενίου Δήμου. Που είναι πολλαπλάσιος από ό,τι δίναμε πριν. Από ό,τι ήταν πριν.
Όσο αφορά για τις εκδηλώσεις. Μας γνώμη μας είναι ότι μόνο με εκδηλώσεις ή σε σωματιακό αθλητισμό ή σε μαζικό αθλητισμό ή σε μεγαλύτερο επίπεδο εκδηλώσεις, αυτές είναι ο βασικός, από εκεί θα αντλήσεις, από εκεί θα πρέπει να στηριχτεί ο αθλητισμός γενικότερα. Μέσα και από εκεί βλέπουν τα παιδιά, υπάρχουν παραστάσεις, συμμετέχουν, ευαισθητοποιούνται, οι γονείς βλέπουν ότι είναι κάτι καλό και ενισχύουν και παίρνουν και αντλούμε ανθρώπους να ασχοληθούν περισσότερο με τον αθλητισμό. Οπότε αυτές θα ενισχυθούν από οποιοδήποτε, σε οποιοδήποτε άθλημα χρειάζεται ή πρέπει να γίνουν αυτά ή οπουδήποτε έχουμε πρόταση. Εκεί θα χρειαστούμε πάρα πολύ τη βοήθειά σας. Γιατί όπως γνωρίζετε, στο Δημοτικό Οργανισμό Άθλησης είναι υποστελεχωμένος, είναι 4 γυμναστές, 5. Εντάξει, ο καθένας έχει την ειδικότητά του. Από εκεί πέρα, το κάθε αθλητικό σωματείο όπου έχει μια συγκεκριμένη πρόταση, εμείς είμαστε εδώ ότι θα την ακούσουμε. Από όπου μας κατατάξει ο κακός λαός, να την αξιολογήσουμε και από εκεί πέρα να τη στηρίξουμε και να την βάλουμε προς τα έξω. Και άλλο, ξέρετε κάτι? Όχι, αυτό, να σας ευχαριστήσω άλλη μια φορά.